Αλέν Τζιπέ και Φρανσουά Φιγιόν ζητούν την στήριξη των ψηφοφόρων λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Φιγιόν εξασφαλίζει το 61% των ψήφων, ενώ ο Τζιπέ το 39%. Ο Φρανσουά Φιγιόν έκλεισε την προεκλογική του εκστρατεία στο Παρίσι. Το Ισλαμικό κράτος των τσιχαντιστών έχει ρημάξει τη Συρία, όμως έρχεται και στη χώρα μας και σκοτώνει μικρά παιδιά στη μέση του δρόμου. Βομβαρδισμοί και εσωτερικός διχασμός διαλύουν τη Συρία. Αν δεν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για έναν πραγματικά διεθνή συνασπισμό, αν πούμε όχι σε μια συμμαχία με τη Ρωσία, τότε οι Ισλαμιστές θα διαλύσουν ό,τι έχει απομείνει και ο θάνατος θα νικήσει. Ο Αλέν Τζιπέ έκλεισε την εκστρατεία του στο Νανσί. Από εκεί έκλεισε και την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και σταθεροί ώστε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Πρέπει να σταματήσει η νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία φυσικά δεν μπορεί να γίνει μέλος. Οι λόγοι είναι πολλοί. Τα σύνορα πρέπει να ελέγχονται. Στο θέμα αυτό έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος. Συγκροτήθηκε η Frontex, όμως αποδείχθηκε απολύτως ανίκανη να ελέγξει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κυριακή πραγματοποιείται ο δεύτερος γύρος των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του υποψηφίου Προέδρου της Γαλλικής Δεξιάς.